Καλησπέρα, καλησπέρα. Βγήκαμε λοιπόν σιγά σιγά στο Τριώδιο και οδεύουμε προς την αρχή της Μεγάλης Αρακοστής. Και η Εκκλησία μας έχει καθορίσει λοιπόν αυτή την περίοδο να τιμούμε τους νεκρούς μας με τα τρία ψυχοσάββατα. Το πρώτο λοιπόν ψυχοσάββατο είναι αύριο και φτιάχνουμε κόλυβα παραδοσιακά. Έχουμε βράσει τα κόλυβα και βάζουμε ένα-ένα τα υλικά να τα βλέπετε. Εδώ είναι καμπουδισμένα φουντούκια και αμύγδαλα και ψιλοκομμένα. Πρέπει πάντα τα υλικά στα κόλυβα, όσο είναι το σιτάρι, πρέπει να είναι όλα μαζί τα υλικά και να έχουν το ίδιο βάρος στο τέλος. Βέβαια, τα υλικά διαφέρουν από τόπο σε τόπο, από μοναστήρι σε μοναστήρι. Καρύδια, κοντροκομμένα. Τηγανιά. Λίγα πισκότα τριμμένα. Σουσάμι καμπουρδισμένο και ψιλοκομμένο, σπασμένο. Στα φύλλα μαύρη και στα φύλλα κόκκινη. Μηδενός. Συλλοχωμένο. Και λόγι. Πάντα πρέπει να θυμόμαστε αυτούς που έχουν φύγει, τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Πάντα πρέπει να προσευχόμαστε για την ψυχή τους, γιατί εκείνοι το ζητάνε. Και μην ξεχνάτε ότι αυτά όλα είναι δανεικά, αγαπητοί μου. Σήμερα τα κάνουμε εμείς για κάποιους και ευελπιστούμε να βρεθούν να τα κάνουν κάποιοι και για μας. Ό,τι είχε μείνει τις προηγούμενες μέρες, κέικ, κουλούρια, μπισκότα, ακόμα και μελομακάρονα που είχαν μείνει, τα ξεράναμε, τα σπάσαμε και τα προσθέτουμε για περισσότερη γεύση. Και κανένα. Thank you.
χώρο που πάνε για πάνω τη Ζάχαρη. Την οποία δεν την πάμε τώρα βέβαια σήμερα. Γιατί αυτό είναι διαβαστή με αύριο το πρωί. Οπότε τη Ζάχαρη θα την πάμε το πρωί και την πάμε στην εκκλησία. Θα φτιάξουμε βέβαια έναν. Το κόλπο με το πετσέτα. Τα κόλυγα σε ψυχοσάββατο είναι συνήθως πιο απλά. Οι δουλειές δεν θέλουν κάποια. Δεν βολεύουμε.
Να είμαστε καλά και τυχόν με οι δύο. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους.